Ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους πολίτες που είναι κάτοχοι της κάρτας μόνιμου κατοίκου του κέντρου ότι από 23 Ιανουαρίου και εφόσον το επιθυμούν μπορούν να προβούν στην ανανέωσή της. Από τη Δευτέρα λοιπόν μπορούν να επισκέπτονται το γραφείο της κοινότητας Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται στην πλατεία Κύπρου και μαζί με την ταυτότητά τους και το ε1 του τελευταίου έτους να ανανεώσουν την κάρτα στάθμευσής τους. 23 Ιανουαρίου, την ερχόμενη Δευτέρα, ξεκινάει η διαδικασία τη έκδοση της ανανέωσης των καρτών στάθμευσης των μονίμων κατοίκων, που είναι στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Πέρυσι περίπου ο αριθμός ήταν περίπου στις 870 θέσεις μονίμων κατοίκων. Θα δούμε και φέτος, ήδη έχει γίνει μια διασταύρωση, έχουν βγει αρκετές κάρτες οι οποίες θα κυρωθούν από πέρυσι. Μπαίνουμε στη διαδικασία της έκδοσης των νέων καρτών. Όποιοι είναι κάτοχοι των καρτών μονίμων κατοίκων θα έρχονται με τη φωτοτυπία την ταυτότητά τους και με το ε1 ή με μισθωτήριο αν έχουν μέσα από το τάξης με σκοπό να παραλαμβάνουν αυθημερών εκείνη τη στιγμή την κάρτα, την καινούργια κάρτα τους. Έκκληση απευθύνει ο πρόεδρος της κοινότητας Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ναετίδης σε όλους τους μόνιμους κατοίκους του κέντρου να τοποθετούν την κάρτα σε εμφανή σημείο στο όχημά τους έτσι ώστε η δημοτική αστυνομία να μπορεί να διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο. Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοικοι που επιθυμούν τη χορήγηση κάρτας στάθμευσης για πρώτη φορά να καταθέσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά με σκοπό την αποφυγή συνωστισμού στο γραφείο της κοινότητας Αλεξανδρούπολης. Αυτό που εμείς θέλουμε τον κόσμο που όταν θα την παραλάβει η κάρτα να από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι σε εμφανή σημείο, διότι πέρυσι είχαμε πάρα πολλές παραβάσεις τις οποίες οι κάτοικοι ενώ είχαν κάρτα την είχαν σε σημεία τα οποία δεν μπορούσαν να υπάρχει στον έλεγχο της Δημοτικής Αστυνομίας. Αυτό ενημερώνουμε και από τις 23 Ιανουαρίου, από τη Δευτέρα δηλαδή μέχρι και Παρασκευή, από το πρωί από τις 8 μέχρι και τις 2, στο γραφείο της κοινότητας στην πλατεία Κύπρου θα μπορεί οι πολίτες, οι θυμότες μας να έρχονται και να παραλαμβάνουν τις κάρτες μονίμου κατοίκου.